καταθέσαμε σήμερα ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα του κ. Μπαρδάκη αναφορά για το θέμα το οποίο εδώ και 1,5 μήνα βρίσκεται στη δημοσιότητα και από ό,τι φαίνεται η οικονομική εισαγγελία δεν το είχε δει. Δηλαδή το θέμα του ότι η δημοσκοπική ΜΑΡΚ του κ. Γεράκη έχει πάρει τιμολόγια συνολικής αξίας 240.000 ευρώ τα έτη 18, 19 και 20 από μια εταιρεία που εκτελεί χωματουργικά έργα, εργολαβική, Ionian Τεχνική, έτσι λέγεται, η οποία δεν έχει παρουσιάσει ισολογισμό ποτέ, δεν έχει κάνει τζίρο ποτέ, αλλά έχει κόψει 5,3 εκατομμύρια ευρώ εικονικά τιμολόγια. Και από αυτά τα 240-250 χιλιάρικα είναι στην δημοσκοπική του κυρίου Γεράκη. Ή έχουμε εικονικά τιμολόγια, δηλαδή φορολογικό έγκλημα, ή έχουμε, που το πιθανότερο, μαύρο πολιτικό χρήμα που κάποιος παραγγέλνει στον κύριο Γεράκη δημοσκοπήσεις για να βγάζει το Μητσοτάκη ως, πώς το λένε, τον δημοφιλέστερο πολιτικό που έχει γεννήσει το υπαρκτό και ορατό σύμπαν από καταβολής του κόσμου. Και επειδή δεν θέλουν να δουν ποιος θα έχει παραγγείλει, βάζουν την εταιρεία τη χωματουργική να πληρώνει το Γεράκη. Αυτό είναι και το πιθανότερο. Και είπαμε ότι εδώ και ένα μήνα βγαίνουν αυτά, εντωμεταξύ υπάρχει και το άλλο. Η ίδια εταιρεία έχει κόψει και στην Κρήκη. Καταθέσαμε τη μηνυτήρη αναφορά, μας υποσχέθηκαν ότι θα το ψάξουν. Και είχαμε ερώτησή μου στη Βουλή καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία για απευθείας αναθέσεις, προνομιακή δηλαδή μεταχείριση για δημόσιο χρήμα. Κάνανε ότι δεν άκουγαν. Όταν συστήσαμε το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο του 2021, την Εξεταστική Επιτροπή για την απόπειρα χειραγώγηση κοινή γνώμη με δημόσιο χρήμα και ζητήσαμε να κληθούν εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η ΜΑΡΚ, στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία, επειδή είχε την πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, απέκλεισε την κατάθεση των μαρτυρικών αιτημάτων που είχαμε θέσει, προκειμένου να τους συγκαλύψει. Επειδή είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με κουριούς, με τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ Μαξίμου και Δημοσκόπων και με έναν λαό στο σκοτάδι, η Γενική Γραμματέα τότε Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η οποία αποδείξαμε με τη μηνυτήρη αναφορά ότι μέσα σε ένα χρόνο, με πρόσχημα τον κορονοϊό, είχε κάνει απευθείας αναθέσεις και προμήθειες για αγορά μέσων ατομικής προστασίας, για απολύμανση στο φυλακό κτλ. Σε κάτι άσχετες εταιρείες. Αγόραζε μάσκες από εταιρείες που λάγανε αμορτισέρα, από κάτι κρεοπολία έπαιρνε, αυτά για το, πώς το λένε, τα αντισηπτικά και τα υπόλοιπα. Αποδείξαμε με συγκεκριμένα στοιχεία ότι ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, 3 εκατομμύρια ευρώ ήταν η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που αγόραζε στα ίδια, την τιμή που αγόραζε στα ίδια είδη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 19 μήνες τώρα δεν έχει παιχτεί πενιά, διότι το βαθύ κράτος των αρμών της εξουσίας με τους διεφθαρμένους υπαλλήλους που υπάρχουν στο ΣΔΟΗ και σε άλλες υπηρεσίες δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως για να καταλογίσει ευθύνες σε ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έφαγε 3 εκατομμύρια ευρώ και να μην καταλογίσει ευθύνες. Και παίζουν καθυστέρηση για να προλάβει να γίνουν εκλογές, μπακ και εκλεγή και για ασυλία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η σαπίλα της κοινωνίας και της δικαιοσύνης που έχουμε σε αυτή τη χώρα.